Μήπως να πάμε καλύτερα για συνέντευξη. Κωνσταντίνε, τώρα σε βλέπω ήρεμο, οπότε νομίζω ότι μπορώ να σου κάνω μερικές ερωτήσεις. Σίγουρα, τώρα είμαι πολύ ήρεμος. Θέλω να μου πεις καταρχήν τι συμβαίνει με το χέρι σου. Το συγκεκριμένο τραυματισμό τον έπαθα πριν 3 εβδομάδες στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έπαθα ένα κάταγμα στο μετακάρπιο, το οποίο βέβαια το συνειδητοποίησα μετά τους αγώνες, το οποίο άρχισε να με πονάει όσο και πέρναγε η ώρα περισσότερο. Ήταν ένας τραυματισμός ο οποίος ήταν περίπου να με αφήσει εκτός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, το οποίο είχα ένα στόχο πάρα πολύ καιρό. Όμως από ό,τι έμαθα, πήγε στο Ευρωπαϊκό, πήγε στο χρυσό. Με αυτό το χέρι. Με αυτό το χέρι. Βέβαια εντάξει, ήταν σχετικά καλά. Δεν το ένιωθα κιόλας από την αδρεναλίνη. Τα πήραμε καλά. Έχει σπασμένο χέρι. Κατεβαίνει. Ο γιατρός σου έχει πει να μην παίξει, να μην αγωνιστεί μάλλον για 3 εβδομάδες. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμβεί κάτι σημαντικό κατά τη διάρκεια των αγώνων το οποίο θα σε άφηνε εκτός για πάρα πολύ καιρό. Όλο τον καιρό πριν από τους αγώνες σκεφτόμουν το χέρι μου πάρα πολύ. Γιατί μπορεί να πάθω ένα τραυματισμό, μετατραυματισμό, το οποίο είναι χειρότερο από τον τραυματισμό και κάτι που να με αφήσει για πολύ καιρό εκτός. Αλλά με πείσμα και θέληση και προσοχή για το χέρι μου, κατάφερα να παίξω. Okay. Και είμαι πολύ περήφανος γι' αυτό. Και κατάφερες πίσω το χρυσό, αυτό το οποίο είναι και λίγο βαρύ, έτσι. Το δικό μου χέρι θα μου προσπαγεί μόνο το μετάλλιο, αν το κρατούσα. Ας πάμε λίγο πίσω, να μου πεις καταρχήν πού μεγάλωσες, πόσο χρονών είσαι, τι φανταζόσουν να πριν 10 χρόνια θα έκανες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είμαι 19 χρονών. Μεγάλωσα από τη στιγμή που γεννήθηκα στο Γαλάτσι. Το καράτε ξεκίνησα στην ηλικία των 5,5 με 6 χρονών. Εντελώς τυχαία, επειδή ένας φίλος μου ουσιαστικά ξεκίνησε καράτε. Όταν ήσουν 5, 10, όταν η περίοδος που οι περισσότεροι σκεφτόμαστε να γίνουμε ποδοσφαιριστές, αστροναύτες, εσένα τι σου παίρνει και από το μυαλό. Εμένα από μικρό παιδί αυτό που μου άρεσε ήταν ο αθλητισμός. Όποιος και αν είναι αυτός. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, καράτε, τένις. Το λάτρευα τον αθλητισμό. Το μόνο που με σκεφτόμουν ήταν να αθλούμε. Τι είναι αυτό που βλέπει ένας προπονητής, ένας γονιός, ένας δάσκαλος σε ένα παιδί 12-13 χρονών και το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα. Είναι η ταχύτητα, είναι η πειθαρχία, η συγκέντρωση. Σίγουρα πρώτα απ' όλα είναι το ταλέντο. Μετά το καράτε είναι ένα άθλημα το οποίο χρειάζεται πάρα πολύ σεβασμό, πάρα πολύ πειθαρχία. Και ήταν κάποια στοιχεία τα οποία τα κατήχα. Και ήμουνα και ένα παιδί ταπεινό πάντα. Η καθημερινότητά σου πώς ήταν με το σχολείο, πού έβαζες τις προπονήσεις σου. Στις μικρές ηλικίες τις προπονήσεις είχα πάντα καθημερινά τις απογευματινές ώρες. Βέβαια, όσο μεγάλωνα, τόσο ανεβαίνανε οι απαιτήσεις και τόσο ανεβαίνανε και ο αριθμός προπονήσεων. Πολλές φορές μετά από σχολείο ερχόμουν για προπόνηση συνέχεια. Ή από πριν από σχολείο έχω κάνει αρκετές προπονήσεις. Δηλαδή, πόση ώρα πριν το σχολείο, ξέρω εγώ, εμείς ξυπνάγαμε 8 παρατήρητο και να είμαστε 8 και 4 στην προσευχή, ας πούμε, εσύ. Ξυπνάς κατά τις 6.30 να είσαι 7 η ώρα για προπόνηση. Το πρωινή ώρα δεν χρειάζεται κάτι τόσο ιδιαίτερο, απλά κάτι να σε ενεργοποιηθείς και για την ψυχολογία σου πολύ. Έχεις διακρίσεις ήδη, πήρες το χρυσό όπως είπαμε. Παρ' όλα αυτά, ο τεχνικός αθλητισμός στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι δύσκολος. Κάθε αθλητής θέλει στήριξη, θέλει βοήθεια. Εσύ πώς τα καταφέρνεις? Είμαι πάρα πολύ τυχερός να συνεργάζομαι με την BWin, το μεγάλο μου χορηγό, ο οποίος με βοηθάει όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι και στις δύσκολες στιγμές είναι δίπλα σου και στις χαρές είναι πάντα δίπλα σου. Αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι σε στηρίζουν χωρίς να περιμένουν το άμεσο αποτέλεσμα από σένα. Σε στηρίζουν γιατί πιστεύουν σε σένα και γιατί θέλουν να στηρίξουν τα παιδιά της χώρας. Και θέλω να μου πεις ποιος είναι από εδώ και πέρα ο στόχος σου. Υπάρχει κάποιο άμεσο πρωτάθλημα, κάποιο παγκόσμιο? Ο στόχος μου πάντα εμένα είναι η κορυφή. Και πιστεύω με αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάζομαι αυτή τη στιγμή, με τον δάσκαλό μου, την Big Win, πιστεύω η κορυφή είναι μονόδρομος. Και σε οποιοδήποτε τουρνουά να συμμετάσχω στο μέλλον, πιστεύω ότι ο μόνος μου στόχος θα είναι η κορυφή. Είσαι 19, στα 30 σου πώς σε φαντάζεσαι? Είτε πρωταθλητής κόσμου ή ακόμα και αν το καράτε βρίσκεται ακόμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, Ολυμπιονίκης, χρυσός κιόλας,
σίγουρα. Με δύο παιδάκια, οικογένεια. Θα ήμουν πολύ ευτυχισμένος άμα γινόταν όλο αυτό.